Ακρογιαλιές. Εμένα Φίλιππε το οφείλεις αυτό, ότι πάμε σε βίντεο. Λοιπόν, πήγα στο σπίτι της Σοφίας Αρβανίτη. Είναι ανατρεπτική, δυναμική, υπέροχη. Μου φτάνει, φτάνει, είναι έξαλλος ο Φίλιππος. Πάμε. Γεια σου, Σοφία μου. Γεια. Κερνάς καφέ. Έμα, ναι. Την κουζίνα με τη Σοφία Αρβανίτη. Πόσοι άντρες θα θέλουν να είναι στη θέση μου, παιδί. Ας τους άντρες τώρα, πού τους θυμήθηκες. Γεια σας. Είσαι ίδια και να λύονται τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φταίει τι, φταίει ότι κολυμπάς, ότι ζεις εδώ πέρα που είναι εκτός του κέντρου. Έρωτας, η μουσική, τι από όλα αυτά είναι το πρώτο. Είναι όλα. Είμαι pop τραγουδίστρια. Έτσι εμφανίστηκα τη δεκαετία των 90. Ακριβώς. Αν εγώ δηλαδή πω ότι είμαι ροκ, είμαι καραγκιόζης. Mm-hmm. Δεν είμαι ροκ. Όταν είσαι ό,τι είσαι, δεν λες τι είσαι. Γιατί το κερίνια. Εσύ μικρό κορίτσι, κάνεις μια συνεργασία με την Bonnie Tyler. Ναι. Είχα πάρα πολύ άγχος, γιατί τα αγγλικά μου ήταν πένιχα. Δέχτηκε να το πει, της το στείλαμε σε κασέτα. Για να το ακούσει, εγώ δεν θα την παρεξηγούσα αν δεν απαντούσε ποτέ. Όταν συνεργάστηκε μαζί τη, είπε ρε παιδί μου, την ψώνησε καθόλου. Είπε τώρα, εγώ συνεργάστηκα και με την Bonnie Tyler. Λοιπόν. Δεν με νοιάζει κανεί σα, θα κάνω καριεράρα και τελειώσω το όλη για μένα. Τίποτε από αυτά. Ήμουν σοκαρισμένη για πολλά χρόνια. Δεν το πίστευα. Δεν πρόλαβα να την ψωνίσω με την Bonnie Tyler, γιατί έβλεπα ότι όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται στην Ελλάδα με αυτό το σκυλοπόπ. Είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με τον σύντροφό σου? Μιλάμε για το Ρακιτζή. Ναι, όχι, εύκολο. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Δεν... Όταν κυκλοφορήσουμε στο σπίτι του, γιατί ήταν στούντιο σπίτι μαζί και είχα γνωριστεί λοιπόν με την οικογένεια του ανθρώπου, ήμουν, είχα γίνει λίγο, ξέρεις, σαν παιδί τους. Πέρναγα από μεγαλύτερο έλεγχο. Ήταν πολύ πιο αυστηρός. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Έγινα παλιό σκύλου. Στο challenge, παρακαλώ. Θα έκανες ποτέ μια συνεργασία με ένα βαρύ λαϊκό τραγουδιστή? Σταμάτη Γονίδη, Νότης Φακιανάκη, πιο νέα παιδιά, Νίκο Οικονομόπουλο. Α, με την καμία. Ευχαριστώ. Θέλω να μου πεις ένα ακραίο περιστατικό με κάποιο θαυμαστή. Και δεν μπορεί να μην έχεις, δεν το πιστεύω με τίποτα. Λοιπόν, δεν πιστεύω στα ακραία περιστατικά με θαυμαστές καθόλου. Mm-hmm. Θυμάμαι στην Πρωτοψάλτη που είχα πάει πριν, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια, δεν θυμάμαι. Είχα πάει να ζητήσω αυτόγραφο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σοβαρά τώρα. Βεβαίως. Εσύ! Βεβαίως! Γιατί? Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να τη δω από κοντά. Να τη νιώσεις. Όχι κουτσομπολιό. Όχι. Γιατί τη θαύμασα σαν καλλιτέχνηδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα στη σκηνή. Και ήθελα να τη μυρίσω, να δω το γραφικό της χαρακτήρα. Κατάλαβες. Ανθρώπινα πράγματα όμως. Για 500.000 ευρώ. Wow. Καλό ποσό. Θα έκανες ολόγυμνη φωτογράφηση. Θα έκανα ολόκληρη φωτογράφηση, πολύ υψηλής αισθητικής, mm-hmm. μόνο αν πρόκειτο να βοηθήσω να διαδοθεί μια ιδέα. Με παράτησα πολύ. Να γυρίσουν τα μάρμαρα πίσω. Γιατί όχι. Θέλω να σας πω για τη Σοφία Αρβανίτη ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι μια συγκλονιστική φωνή, είναι το πρώτο αυτόγραφο που έχω ζητήσει ποτέ στη ζωή μου και έχω μια φωτογραφία μαζί της με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που τραγούδησε τότε στη Σφεντόνα. Σφεντόνα, ναι. Καλημέρα, Νούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπήκα λίγο στο πλάνο σου πριν, με συγχωρεί. Όχι, δεν πειράζει. Θέλω να την ευχαριστήσω πριν πει οτιδήποτε, Παύλο, να την ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ ωραία τύπησα. Έχει φιλοσοφήσει πολύ ιδιαίτερα τη ζωή της. Και πραγματικά περνά όμορφες στιγμές μαζί της. Την ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Και να σας πω κάτι. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που όντως έχει κάνει δυνατή συνεργασία. Δηλαδή η συνεργασία τότε με την Bonnie Tyler ήταν πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, καλά, πλάκα κάνει. Αν γινόταν τώρα. Δηλαδή, επειδή εμείς είμαστε και μικρά παιδιά. Και δεν το έχουμε δει. Όχι, δεν το έχουμε δει. Όχι, δεν το έχουμε δει. Το ξέρει η Ερμηνεία, δεν το ξέρει το τραγούδι. Το ακούμε τώρα να παίζει. Δεν ξέρει την Bonnie Tyler. Την ξέρω την Bonnie Tyler. Αλλά δεν ξέρω τι συνεργασία είχαν κάνει. Είχαν κάνει αυτό το τραγούδι που ακούμε. Αυτό να μου πείτε, παιδιά. Δεν με σκοτώσετε. Δεν θέλω να σκοτώσουμε, αλλά πρέπει να σου πούμε ότι τότε η Bonnie Tyler ήταν σε πολύ επάνω τη. Το λέω γιατί και τώρα ακούμε για συνεργασίες με το εξωτερικό κτλ. Η Σοφία Αρβανίτη όντως έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία. Ισχύει. Και θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή τότε η μικρή Ελλάδα απέναντι στην παγκόσμια βιομηχανία της μουσικής ήταν άγνωστη.
θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και σημαντικό η φωνή της Σοφίας. Δηλαδή... Και αυτό που λένε ρε παιδί μου είναι μεγάλο παράδειγμα αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν τολμάς να το κάνεις εύκολα. Να πεις κάτσε να πω την Πόνη, μήπως θέλει να κάνουμε ένα τραγουδάκι. Δεν το λες εύκολα. Τι λέει και εσύ στην Ellen DeGeneres ένα μήνυμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Να κάνει μια εκπομπή. Κάντε μαζί μια εκπομπή. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό γιατί μιλάει με την Καμία. Ξέρεις τι, επειδή το συζητήσαμε αρκετή ώρα, δεν της αρέσει το λαϊκό, τα λαϊκά ακούσματα. Όχι ότι έχει πρόβλημα με τους τραγουδιστές ή ότι... Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει ενταχθεί σε ένα τέτοιο σχήμα και να κάνει το δικό της κομμάτι με το δικό της ρεπερτόριο. Ναι, με το δικό της ρεπερτόριο, ναι. Απλά δεν θα ήθελε να κάνει κάποιο ντουέτο ή να συνεργαστεί πιο στενά με ένα τραγουδιστή λαϊκό, γιατί δεν πρεσβεύει αυτά τα ακούσματα. Είναι άλλη μουσική, όντως. Ναι, άλλο το είδος της μουσικής που θέλει να κάνει. Πονάρα. Αυτό έχω να πω. Και πολύ ωραία γυναίκα, ε. Πολύ, 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 πολύ ίδια, αναλύωτη. Μάλιστα, και την καλύτερη δουλειά έχει κάνει που... και την καλύτερη δουλειά έχει κάνει που μένει εκτός Αθηνάς. Τι όμορφο, ναι. Εγώ είμαι σε μα μου λέει όποτε θέλω, κατεβαίνω, δεν είναι. Μια χαρά είμαι εδώ που είμαι. Μοιάζει λίγο με στάρ του εξωτερικού. Ναι, όλο το στυλ και. Ξέχασα να φέρω τη φωτογραφία, ρε παιδί μου. Θα ήθελα τη φωτογραφία. Εγώ ξέχασα να τη το πω. Έλεγα να το πω αυτό το Παύλο που μου είχε πει και το ξέχασα όταν πήγα. Η μοναδική φωτογραφία που έχω μαγιάσει μου. Έλα, σιγά, δεν σε πιστεύω. Ναι, 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 ναι. Την είχα και από πάρα πολλά χρόνια στο πορτοφόλι μου για κάποιο λόγο. Τώρα σου το ξέρω. Τώρα έχει τη Ζώσεφιν. Το τρελαβά. Τώρα έχω Ζώσεφιν. Δεν έχω βγάλει φωτογραφία με τη Ζώσεφιν, δεν με πλησιάζει. Πού τραγουδάει, ένα πάνω. Τέλος.